Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να μην μπορούν να υποβληθούν στην απαραίτητη για να κρατηθούν στη ζωή Η αιμοκάθαρση είναι οι ασθενείς με βαριά νεφρική ανεπάρκεια του νομού Λασιθίου. 42 άτομα το πρωί τη Τετάρτη ευνηδιαστικά ανακοινώθηκε στου γιατρού, τι νοσηλεύτερε και το λοιπό προσωπικό τη ιδιωτική μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί στην Ιερά Πέτρα τα τελευταία χρόνια ότι ήδη από την ερχόμενη Δευτέρα πάβει να λειτουργεί, αφήνοντα το έλεο του ασθενεί. Πριν από λίγα χρόνια, οι λασιθιώτε αιμοκαθαριζόμενοι αισθανθήκαμε ιδιαίτερη χαρά διότι στην Ιερά Πέτρα λειτουργήσε μονάδα τεχνητού νευρού η οποία θα αποσυμφόριζε τον Άγιο Νικόλαο, που πραγματικά ασφιχτιούσε υπό το βάρο του μεγάλου αριθμού ημοκαθαριζομένων. Όση χαρά λοιπόν αισθανθήκαμε τότε, εξίσου μεγάλη έκπληξη, απορία και θυμό θα έλεγα, αισθανθήκαμε χθε, όταν πληροφορηθήκαμε όλο ευνηδίω ότι πάβει η λειτουργία τη μονάδα. Στο νομό υπάρχει μόνο μία μονάδα τεχνητού νεφρού, αυτή που λειτουργεί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και η οποία μπορεί να είναι καινούρια και σύγχρονη, αλλά η δυναμικότητά τη είναι περιορισμένη. Ο Άγιο Νικόλο θα εξυπηρετήσει μερικού, αλλά ποιου θα εξυπηρετήσει, με ποια κριτήρια. Και βέβαια, αν αυξηθεί το προσωπικό, γιατί δεν προλαβαίνει το προσωπικό που έχει, οπότε πρέπει να εμπλακούν πολλοί φορείς μέσα. Και οι υπόλοιποι, αν εξυπηρετήσει 20 άτομα, οι υπόλοιποι 22. Δεν ξέρουμε πού θα πάμε. Με επιστολή του, Σύλλογο Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ζητά την άμεση ενίσχυση του νοσηλευτικού ιδρύματο με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει όσο περισσότερου ασθενεί γίνεται. Τα δεδομένα που δημιουργούνται από αυτήν την εξέλιξη θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση στην ήδη υποστελεχωμένη μονάδα τεχνητού νεφρού του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Και γι' αυτό απαιτείται η άμεση παρέμβασή σα, ώστε να ενισχυθεί άμεσα με νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό για να μπορέσει να και να παρέχει θεραπείες αιμοκάθαρση με ασφάλεια σε ένα μεγάλο μέρο από του ακάλυπτου πλέον αιμοκαθαρόμενου τη ιδιωτική μονάδα τη Ιερά Πέτρα που κλείνει. Να μην μείνουμε στον αέρα. Υπάρχουν άνθρωποι που του φέρνουν με το φορείο για να κάνουν αιμοκάθαρση, με το καρότσι, ανήμποροι. Ε, γιατί σκέφτομαι και λέω εγώ μπορώ να περπατήσω, μπορώ να πάρω το αυτοκίνητό μου να πάω στο Ιάκριο και ένα μήνα και δύο μήνε Αλλά εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν και οι συνοδοί με χίλια βάσα να τους φέρουν εδώ στην Ιεράπετρα, Πέτρα, θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Όπω αναφέρεται στην επιστολή του Συλλόγου, είναι απαραίτητη η πρόσληψη δύο νεφρολόγων και τουλάχιστον οκτώ νοσηλευτών για να μπορέσουν να απορροφηθούν με ασφάλεια επιπλέον νεφροπαθεί ασθενεί τη μονάδα τεχνητού νεφρού του νοσοκομείου, που ήδη εξυπηρετεί 55 νεφροπαθεί ασθενεί με μόνο 11 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό και τρία ιατρικό. Σημειώνοντα πω κάθε άλλη πρακτική χωρί πρόσληψη επιπλέον προσωπικού θα είναι επικίνδυνη για ασθενεί και εργαζόμενου. Δεν έπρεπε ένα μήνα, δύο μήνε πριν. Να τεθεί αυτό το θέμα, ούτω ώστε με όλου του κρατικού φορεί να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Διότι οι ασθενεί ανήκουν στο κράτο. Δεν ανήκουν στην ιδιωτική επιχείρηση. Η ιδιωτική επιχείρηση απλώ εξυπηρετεί του ασθενεί και πληρώνεται από το κράτο. Η αιμοκάθαρση είναι θεραπεία για του ασθενεί με χρόνια ανεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Είναι ο τρόπο για να παραμείνουν στη ζωή. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν ένα αιμοκαθαριζόμενο δεν αιμοκαθαριστεί την ώρα που επιβάλλεται, δηλαδή στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ζωή του. Και νομίζω ότι δεν ζούμε σε μια πολιτεία τόσο ανάλγητη, ώστε να αναλάβει την ευθύνη να θέσει σε κίνδυνο ζωής 48 περίπου ανθρώπους που εμεκαθαριζόμαστε σήμερα στην Ιέρα Πέτρα.